Με 22 σφαίρες γάζωσαν τον πρώην βαρυπινίτη Βασίλη Στεφανάκο έξω από τη μάντρα πώλησης αυτοκινήτων συμφερόντων του, κοντά στο σπίτι του στη συμβολή της Λεωφόρου Αθηνών με τη Γεωργίου Παπανδρέου στο Χαϊδάρι. Οι δύο δράστες επέβαιναν σε μοτοσικλέτα η οποία είχε κλαπεί τον περασμένο Δεκέμβριο από την περιοχή της Ηλιούπολης. Λίγο μετά τις 7 προσέγγισαν τον στόχο του, την ώρα που εκείνος επιβιβαζόταν στην μαύρη θωρακισμένη Mercedes. Όταν ο Βασίλης Στεφανάκος έκατσε στη θέση του οδηγού, σχεδόν ταυτόχρονα ο εκτελεστής άνοιξε την πόρτα του συνοδηγού και τον πυροβόλησε τουλάχιστον 22 φορές με το πολεμικό Καλάσνικοφ που φέρεται να είχε καλυμμένο μέσα σε θήκη κιθάρας. Οι αξιωματικοί του τμήματος δίωξης εγκλημάτων κατά ζωής επιχείρησαν να συλλέξουν μαρτυρίες και στοιχεία, όπως και υλικό από κάμερες ασφαλείας, ενώ οι κάλικες του όπλου μεταφέρθηκαν στα εγκληματολογικά εργαστήρια για βαλιστικές εξετάσεις. Στελέχη της Ελλάς αναφέρουν πως ο 58χρονος είχε πάντα μαζί του κάποιον συνοδό ασφαλείας μετά και την αποφυλάκησή του το καλοκαίρι του 2016, χωρίς να έχει διευκρινιστεί γιατί την συγκεκριμένη στιγμή δεν ήταν μαζί του, εκτός και αν ήταν μια έκτακτη έξοδος που μπορεί να σκηνοθετήθηκε από τους ειδικούς αυτούργους. Στο περιβάλλον του 44χρονου επωνομαζόμενου Καράφλα, ο οποίος βρισκόταν σε ανοιχτή σύγκρουση με ηγετικά μέλη της ελληνικής μαφίας, αναζητούν οι αρχές τους ειδικούς αυτούργους, αλλά και τους εκτελεστές του ακριβοπληρωμένου συμβολέου θανάτου του Βαρόνου της Νύχτας. Δεύτερος ύποπτος είναι ο αρχηγός της Ελευσίνας, ορκισμένος εχθρός του Βασίλη Στεφανάκου, με εκατέρωθεν πληρωμένες δολοφονίες συνεργατών τους και βομβιστικές επιθέσεις σε επιχειρήσεις συμφερόντων τους. Ωστόσο, οι τελευταίες αστυνομικές πληροφορίες ήθελαν τους δύο άνδρες να τα έχουν βρει μετά από ειρηνευτικές διαδικασίες.